Στο θέατρο Altera Pars παρουσιάζεται η θεατρική παράσταση «Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας» του William Shakespeare, που παρουσιάζεται από τη θεατρική ομάδα του 2ου Δημοτικού Σχολείου Βούλας και που αποτελείται από γονείς και δασκάλους. Σαν το παντάλαβε, σαν παραμύθια. Δεν είναι καμία στο να τη ζω όπως θέλει. Αχ, νομίζω ότι και τώρα την παρατάς. Αυτή να αγαπάει τον Βίβιος, πως είναι που δεν θέλει να σε δει. Ω, Ελένη, θεά, αμύριξη, τέλεια. Μαζί μας έχουμε την κυρία Κατερίνα Κουφοπούλου. Είναι η διευθύντρια του σχολείου του 2ου Δημοτικού Σχολείου της Βούλας. Γεια σας, κυρία Κατερίνα. Γεια σας. Τι ακριβώς ρόλο εξαρκώνεται στην παράσταση? Είμαι η πολίτη στο έργο. Είναι μια παράσταση πολύ γνωστή, το όνειρο θερινής νύχτας, του Σέξπιρ, πολύ παιγμένη. Και εμείς εραστεχνικά, με πολύ αγάπη για το θέατρο και πολύ κέφι και αγάπη μεταξύ μας, είπαμε να τολμήσουμε να περάσουμε ωραία ανεβάζοντας αυτή την παράσταση. Τι ανταπόκριση βλέπετε από τον κόσμο μέχρι τώρα? Έχουν γίνει δύο παραστάσεις μέσα στο χώρο του σχολείου. Το κοινό μας ήταν φίλοι αγαπημένοι, γονείς μαθητών μας, οι οποίοι από ό,τι σχόλια πήραμε μετά ήταν πάρα πολύ θερμοί, θετικοί. Ελπίζω να μην ήταν από ευγένεια και να ήταν πραγματικά ειλικρινή τα λόγια. Πάντως εμείς περάσαμε ωραία και νομίζουμε ότι το εκπέμψαμε. Νομίζω ότι εκεί το εκπέμψατε όντως και εμείς περάσαμε πάρα πολύ ωραία, γελάσαμε πάρα πολύ. Πόσο εύκολο είναι ή δύσκολο να δημιουργηθεί μια τέτοια ομάδα σε ένα σχολείο δημόσιο και να διατηρηθεί στην τελική? Ναι, η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησε έτσι σαν αστείο. Με τον Δημήτρη τον Αγορά, το σκηνοθέτη μας, ο οποίος έτυχε να έχει παιδιά στο σχολείο στο οποίο έχω εγώ την ευθύνη. Και είπαμε να αρχίσουμε κάποια μαθήματα θεάτρου. Αυτό κατέληξε να γίνει η πρώτη μας παράσταση, η Δεσποινής Μαργαρίτα. Ήμασταν τέσσερις, γίναμε μετά 14 με το Confusions στη συνέχεια. Και τώρα γίναμε 22. Να μην μας πιάνει νόμος της Αθήνας. Αρκετά, αρκετά, αρκετά μου. Όχι, αρκετά. Επικαλούμε τον νόμο. Ο νόμος να πέσει το κεφάλι. Θέλω να το σκάσουμε μαζί. Δημήτρια, θέλω να μας ξεγελάσουμε τους δύο. Εσένα να σου κλέψω τη γυναίκα και εμένα να μου θερήσω το δικαίωμα που θέλεις να τη δώσεις. Μαζί μας έχουμε τον κύριο Δημήτρη Αγορά, σκηνοθέτη της παράστασης «Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας» του William Shakespeare. Γεια σας, κύριε. Γεια σας, ευχαριστώ που είσαστε εδώ και βοηθάτε να επικοινωνήσουμε αυτή την ερασιτεχνική προσπάθεια. Πόσο δύσκολο ήταν να συντονίσετε όλη αυτή την ομάδα που ήταν αρκετά μεγάλη τελικά και αποτελείται από ερασιτέχνες ηθοποιούς? Δεν ήταν καθόλου δύσκολο. Και δεν ήταν δύσκολο γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι αγνοί. Δηλαδή δεν έχουν το μικρόβιο του επαγγελματία ηθοποιού που κάνει αυτή τη δουλειά για να κερδίσει. Αλλά ήρθαν για να περάσουν καλά. Ήρθαν για να κάνουν κάτι διαφορετικό από την καθημερινότητά τους, από τη ρουτίνα τους. Και εγώ χαίρομαι γιατί, μάλλον, θέλω να πω ότι είμαι πολύ τυχερός, γιατί είναι 21, αλλά είναι 21 διαμάντια. Δεν το βρεις, δηλαδή άμα μου έλεγες πάρε 21 επαγγελματίες ηθοποιούς, εκεί θα ήταν πραγματικά δύσκολο. Αλλά 21 άτομα που ήρθαν για να το κάνουν με όλο το κέφι, με όλη τη χαρά, δηλαδή οι πρόβες που ήταν παιχνίδι, και άμα έβλεπες 21 άτομα που είναι μιας κάποιας ηλικίας, δηλαδή όλοι είναι γονείς παιδιών σε ένα δημοτικό σχολείο, και δάσκαλοι και είναι όλοι από 40 μέχρι 60, εντάξει να μην λέμε, να κρύβουμε χρόνια, αλλά τους έβλεπα να κάνουν θεατρικό παιχνίδι, όταν ξεκίνησε η ιστορία για να τους δέσω, κάνουν θεατρικό παιχνίδι και ήταν σαν να βλέπω πιτσιρίκια. Είχαν αυτή την αγνότητα της ψυχής, αμόλυντη από το μικρόβιο του παρασκηνίου, να μην τα λέμε τώρα. Από το θέατρο Altera Pars και από την θεατρική παράσταση «Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας» για το nstv.gr, Ευαγγελία Ουζουνίδου.